Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στην Ελλάδα κατέληξε το κύπελλο του Σπύρου Λούι, το οποίο είχε βγει σε δημοπρασία από γνωστό οίκο. Στην Ελλάδα θα παραμείνει τελικά το κύπελλο του Σπύρου Λούι. Το κύπελλο του Σπύρου Λούι από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, όπου για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε το αγώνισμα του μαραθωνίου ως αναγνώριση της συνεισφοράς της Ελλάδας στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, κινδυνεύει να βρεθεί εκτός Ελλάδας. Το ιστορικό αυτό κύπελλο έμεινε στην οικογένεια Λούι μέχρι τις ημέρες μας, όταν ο τελευταίος ιδιοκτήτης του, ο συνονόματος εγγονός του Ολυμπιονίκη, μετά από ατελέσφορες προσπάθειες πώλησής του σε διάφορους φορείς στην Ελλάδα, το δίνει προς πώληση στο φημισμένο οίκο δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο. Η διευθύντρια του οίκου Christie's δηλώνει ότι «Είναι πραγματικά δύσκολο να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι ένα τόσο μικρό τρόπαιο αντιπροσωπεύει ένα τόσο μεγάλο κομμάτι στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων». Μετά από έντονο ανταγωνισμό, το κύπελλο κατακυρώνεται στον πλειοδότη στην τιμή των 541.250 λιρών ή 655.454 ευρώ. Η ταυτότητα του αγοραστή γνωστοποιείται μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας. Το 2012, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κόβει πρώτο το νήμα της έντονης δημοπρασίας. Ξανακερδίσαμε έτσι το μαραθώνιο. Το κύπελλο επιστρέφει στην πατρίδα του, για πάντα. Όλοι μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε ότι το κύπελλο του Μπρέλ θα παραμείνει στην Ελλάδα και θα είναι δωρεάν προσβάσιμο σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απέκτησε στις 18 Απριλίου του 2012, σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Christie's στο Λονδίνο, το ιστορικό ασημένιο κύπελλο που έγινε ευρύτερα γνωστό ως το κύπελλο του Σπύρου Λούι. Η ανακάλυψη των ερειπίων της αρχαίας Ολυμπίας στα μέσα του 19ου αιώνα και ο βαρόνος Pierre de Coubertin, ο οποίος μετά τη λήξη του Γαλλοπρουσικού πολέμου οραματίστηκε τη συναδέλφωση των λαών και την αναμέτρηση της νεολαίας σε αθλητικούς στίβους και όχι σε πεδία μάχης, αποτέλεσαν το έναυσμα για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η πόλη που επελέγει για την πραγματοποίηση των πρώτων σύγχρονων αγώνων ήταν η πρωτεύουσα της χώρας που τους γέννησε, η Αθήνα, η οποία τους αγκάλιασε με θέρμη, αν και η ανάθεση συνέπεσε με μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Μόλις τον Δεκέμβριο του 1893, η κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη είχε κηρύξει πτώχευση. Οι αγώνες που έγιναν στο Καλλιμάρμαρο, η ανακαίνιση του οποίου πραγματοποιήθηκε με χορηγία του μεγάλου ευεργέτη Γεωργίου Αβέροφ, ήταν το κορυφαίο μέχρι τότε αθλητικό γεγονός παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας αθλητές από 14 χώρες και περισσότερους από 80.000 ενθουσιώδεις θεατές. Ο φιλόλογος ελληνιστής Μισελ Μπρεάλ είχε την έμπνευση της αναβίωσης της διαδρομής που πραγματοποίησε ο θρυλικός Φιδιππίδης για την αναγγελία της νικηφόρας έκβασης της μάχης του Μαραθώνα. Σκοπός του Μπρεάλ ήταν να αποτίσει φόρο τιμή στους Έλληνες, οι οποίοι ανέκοψαν την προέλαση των Περσών. Ο Μισελ Μπρεάλ, ο οποίος μάλιστα είχε υποτιμήσει την απόσταση, έπεισε το φίλο του Pierre de Coubertin να εισηγηθεί στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και να συμπεριλάβουν το αγώνισμα που έμελε να εξελιχθεί στην κορυφαία και πιο συγκινητική στιγμή όλων των νεότερων Ολυμπιακών Αγώνων. Η είσοδος των μαραθωνοδρόμων στο στάδιο και η κίνησή τους προς το σημείο τραυματισμού συμβολίζει την ολοκλήρωση της μάχης και τιμάται έντονα από το πλήθος. Το κύπελλο που εμπνεύστηκε και αθλοθέτησε ο Μισελ Μπρεάλ, το παρισιακό κομψοτέχνημα, όπως αναφέρεται στον τύπο της εποχής, φέρει την επιγραφή «Ολυμπιακοί αγώνες 1896, Μαραθώνιον Άθλων, έδωκεν Μιχαήλ Μπρεάλ» και κοσμείται από παράσταση πτηνών υπταμένων και φυτών υδροβίων, μια αναφορά στα γνωστά από την αρχαιότητα έλη της πεδιάδας του Μαραθώνα και στην ιστορική μάχη. Η μορφή του τροπαίου πιθανολογείται ότι έχει αφετηρία τα Ηράκλεια που διεξάγονταν στην περιοχή με έπαθλο μια αργυρή φιάλη. Το κύπελλο έχει μεγάλη ιστορική σημασία. Ο Μισελ Μπρεάλ, διακεκριμένος Γάλλος διανοούμενος της εποχής εκείνης, ο οποίος συμμετείχε έντονα στις συζητήσεις για την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, πίστευε απόλυτα ότι οι αγώνες χρειαζόταν ένα νέο άθλημα, το οποίο θα τους καθόριζε ως σύγχρονους, αλλά ταυτόχρονα και ένα άθλημα το οποίο θα τους συνέδε με το κλασικό τους παρελθόν, λόγω του ότι βασιζόταν στον θρύλο ότι ο Φιδιππίδης είχε τρέξει από το Μαραθώνα στην Αθήνα
για να ανακοινώσει στους Αθηναίους ότι είχαν νικήσει τους Πέρσες στη μάχη του Μαραθώνα. Ο Μπρεάλ επίσης πρότεινε να δημιουργηθεί ένα ασημένιο κύπελο το οποίο θα δινόταν στον νικητή και μόνο του Μαραθωνίου. Ο Μισελ Μπρεάλ δεν παραβρέθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 για να παραδώσει ο ίδιος όπως ήθελε το έπαθλο στον νικητή. Ωστόσο, φρόντισε να στείλει το κύπελο στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, ο διευθυντής της οποίας το παρέδωσε στην Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων. Παρακολουθούσε τις εξελίξεις από τα τηλεγραφήματα του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Δημητρίου Βικέλα. Το Μάρτιο του 1896, λίγο πριν την έναρξη των αγώνων, στέλνει στο Βικέλα επιστολή, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Αγαπητέ φίλε, μη δυνάμενος ατυχώς να στέψω αυτοπροσώπο στον νικητή του μαραθωνίου δρόμου, στέλνω μακρόθεν προς αυτόν τα εγκάρδιά μου συγχαρητήρια. Αγνοώ οποίας εθνικότητος θα είναι, αλλά ιονδήποτε το γένος του, τον προσαγορεύω ως αντιπρόσωπον της ελληνικής παραδόσεως». Οι αγώνες του 1896. Ο πρώτος μαραθώνιος. Το ελληνικό κοινό και πολλοί Έλληνες αθλητές έβλεπαν το μαραθώνιο ως το άθλημα το ελληνικό, τον ελληνικό αγώνα όπως τον έλεγαν, και πάρα πολλοί ήθελαν να συμμετάσχουν στον πρώτο μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Έλληνες, αποφασισμένοι να διακριθούν στο νέο αγώνισμα του μαραθωνίου, διοργάνωσαν προκριματικούς αγώνες για την επιλογή των αθλητών που θα συμμετείχαν. Επικεφαλής των διοργανωτών ήταν ο συνταγματάρχης Παπαδιαμαντόπουλος, που έτυχε να είναι διοικητής του Σπύρου Λούι κατά τη στρατιωτική του θητεία. Ο Παπαδιαμαντόπουλος θυμόταν τη μεγάλη αντοχή του νεαρού Νερουλά από το Μαρούσι και επέμεινε στη συμμετοχή του. Στον αγώνα έλαβαν μέρος 17 αθλητές από τους 25 που ταξίδεψαν μέχρι το Μαραθώνα. Από τους 17 που προέρχονταν από 5 χώρες, τερμάτισαν οι 10. Στον αγώνα δόθηκε πολύ ταχύς ρυθμός από τον νικητή των 1500 μέτρων, Γάλλο Αλμπέν Λεγμουζιό, ο οποίος μπήκε επικεφαλής από νωρίς, καλύπτοντας μάλιστα τα πρώτα 19 χιλιόμετρα σε μία ώρα. Από την αρχή της κούρσας ακολουθούσαν ο Αυστραλός Edwin Flack και ο Αμερικανός Arthur Blake, που διατήρησαν αυτές τις θέσεις μέχρι το 23ο χιλιόμετρο, οπότε ο Αμερικανός εγκαταλείπει. Ο Λούις, που γνωρίζει καλά τη διαδρομή, κάνει δρόμο αναμονής και βρίσκεται στην πέμπτη θέση, 2 χιλιόμετρα πίσω από τον ακόμη προπορευόμενο Γάλλο, που εξαντλεί τις δυνάμεις του στο 32ο χιλιόμετρο και αφήνει το Φλακ στην πρώτη θέση. Η τακτική και η αντοχή του Λούι εξουδετερώνει τον Αυστραλό περίπου 3 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό. Και περίπου 3 χιλιόμετρα πριν το τέλος του αγώνα πέρασε πρώτος και εκείνη τη στιγμή έγινε και γνωστό στο στάδιο ότι πρώτος ήταν ένας Έλληνας και δημιουργήθηκε ήδη ένα μεγάλο κύμα ενθουσιασμού. Ο Σπύρος Λούις τερματίζει σε 2 ώρες 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, με δεύτερο το Χαρίλαο Βασιλάκο και τρίτο τον Ούγκρο Γκούλα Κέλνερ, και περνάει οριστικά στη σφαίρα του μύθου. Να πως περιγράφει ο ίδιος ο Σπύρος Λούις τα τελευταία λεπτά του μαραθωνίου: «Μόλις προσπέρασα τον Αυστραλό, λύθηκαν τα πόδια μου. Από το γρήγορο ρυθμό όμως, οι δυνάμεις μου άρχισαν να με εγκαταλείπουν. Όχι, είπα. Αν σταματήσω, θα ρεζιλευτώ στην Ελένη και στους δικούς μου. Θα κρατηθώ. Θα νικήσω για να υψωθεί η γαλανόλευκη και να ακουστεί ο ύμνος μας». Και άρχισε να ψέλνω τον εθνικό ύμνο, συγχρονίζοντας τη μουσική στο ρυθμό του τρεξίματός μου. Μπαίνω στο στάδιο. Γίνεται χαλασμός. Άλλοι κλαίνε, άλλοι φωνάζουν, χειροκροτούν, σύουν οι άντρες τα καπέλα και οι γυναίκες στα μαντήλια. Ξαφνικά, οι πρίγκιπες με σηκώνουν στους ώμους και με πάνε στο βασιλιά. Τον είδα να τρέχουν τα δάκρυά του και να φωνάζει αντάμα με τον κόσμο ρυθμικά: «Είναι Έλλην! Είναι Έλλην!». Ο μαραθώνιος πραγματοποιήθηκε την τελευταία μέρα των σύγχρονων αγώνων, των πρώτων σύγχρονων αγώνων. Το γεγονός ότι ο νικητής του μαραθωνίου ήταν Έλληνας, ο Σπύρος Λούις, όχι μόνο δημιούργησε τεράστιο ενθουσιασμό στο πλήθος που παρακολουθούσε τους αγώνες, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η σημασία του μαραθωνίου δρόμου και οι σκηνές που ξετυλίχθηκαν στη διάρκεια του τερματισμού του Λούι έχουν μια μεγάλη σημασία, πέρα από το γεγονός ότι ήταν μια μεγάλη ελληνική νίκη. Πολλοί μελετητές των Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουν αυτή τη στιγμή ως μια στιγμή συλλογικής εμπειρίας και ενθουσιασμού που ένωσε εκείνη τη στιγμή και το πλήθος
και τους αθλητές και τους οργανωτές αυτούς τους αγώνες. Ήταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το θαυμαστικό στο τέλος των αγώνων που τους έδωσε ένα ειδικό νόημα και συνέβαλε στο να αποκτήσουν οι Ολυμπιακοί αγώνες αυτή τη φήμη τους και να συνεχίσουν και να γίνουν το πιο δημοφιλές αθλητικό γεγονός του 20ου αιώνα. Το κύπελο του Μισελ Μπρεάλ, συνοδευόμενο από κλάδο ελέας, μετάλλιο, αρχαίο βάζο προσφερόμενο από τον καθηγητή Λάμπρου και τιμητικό δίπλωμα από τον Βασιλέα, βρίσκεται πλέον στα χέρια του νικητή του πρώτου μαραθωνίου, αλλά και στη συνείδηση και την καρδιά ολόκληρου του έθνους. Το γεγονός ότι η οικογένεια του Σπύρου Λούι κατάφερε να διατηρήσει το κύπελο για παραπάνω από έναν αιώνα συμβολίζει τη σημασία που αποδίδουν οι Έλληνες στην αρχαία κληρονομιά τους και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το κύπελο που απονεμήθηκε στο Σπύρο Λούι το 1896, στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και στο πρώτο αγωνιστικό μαραθώνιο, αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και ταυτόχρονα ένα κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας σε όλους μας την ιστορία μας, την κληρονομιά μας και πάνω απ' όλα το στεναρό μας πνεύμα. Ακολουθώντας τα βήματα του Σπύρου Λούι πριν από 100 και πλέον χρόνια, ελπίζουμε ότι το κύπελο θα εμπνεύσει το ελληνικό πνεύμα και την υπερηφάνεια, βοηθώντας μας όλους ως έθνος να ξεπεράσουμε τις πολύ δύσκολες στιγμές που διανύουμε. Το κύπελο θα αποτελέσει μόνιμο έκθεμα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αμέσως μόλις το Ίδρυμα ανακοίνωσε την απόκτηση του κυπέλου, δεσμεύτηκε να καταστήσει το κύπελο προσβάσιμο για το ευρύ κοινό. Και έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία αναζήτησης κατάλληλων προσωρινών εκθεσιακών χώρων σε ολόκληρη την επικράτεια. Μέχρι την ολοκλήρωση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το κύπελο θα έχει φιλοξενηθεί από το Μουσείο της Ακρόπολης και το Ολυμπιακό Μουσείο στη Λοζάνη. Παράλληλα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει την προσπάθειά του για τον εντοπισμό και άλλων κατάλληλων προσωρινών εκθεσιακών χώρων, μέχρι ότου το κύπελο μεταφερθεί στη μόνιμη στέγη του, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα έργο που δημιουργείται με δωρεά του Ιδρύματος προς το ελληνικό δημόσιο. Το εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό επίτευγμα σε σχέδια του βραβευμένου με το βραβείο Πρίτσκερ Ρέντσο Πιάνο αποτελεί χώρο πολιτισμού, παιδείας και ψυχαγωγίας που θα εμπλουτίσει την καθημερινή ζωή και θα προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο τόσο στις μοναδικές εγκαταστάσεις του όσο και μέσω της διαδικτυακής του παρουσίας. Όλοι μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενυπομονούμε να δούμε το σημαίνιο κύπελο στο μόνιμο πλέον εκθεσιακό του χώρο από το 2015 και μετά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.